Να πούμε ότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις με τα ελληνοτουρκικά. Θα δείτε σε λίγο. Βγήκε ο Ερντογάν και απειλεί ξανά ευθέως στην Ελλάδα. Δεν αστειεύομαι, μην εξοπλίζετε τα νησιά. Φωνάζει και λέει ο Ερντογάν. Επιμένει παρόλο που έχει πάρει την απάντησή του από τον κύριο Δένδια ότι αυτά να τα αφήσει στην άκρη. Αυτές ήταν οι εκφράσεις. Να πούμε ότι έχουμε Δένδια. Και άλλη απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Καινούργια. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, δεν το ξέρετε, κύριε Τσίφα μου. Γιατί εγώ το ξέρω. Να σας πω ποια είναι η απάντηση, λοιπόν, του Υπουργείου Εξωτερικών. Είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά στον τουρκικό αναθεωρητισμό με 16 χάρτες. Να πούμε, λοιπόν, με την ανάρτηση 16 χαρτών, η Αθήνα απαντά στις παράνομες αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι οι λόγω χάρτες τεκμηριώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού με την άγκυρα να απειλεί την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Να πούμε, λοιπόν, είχε κατηγορηθεί με τις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισιών. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο Τούρκος, ο Ερντογάν, για τις νέες απειλές. Πάμε σε εσύ να μας πεις. Συγγνώμη. Σε ακούμε. Δώσ' μου λίγο. Ο Ρετζίπ, λοιπόν, τα κύπη Ερντογάν λέει δεν απογοήτευσε το εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας, που περίμενε ότι η παρουσία του Σισμίνη, όπως σας είπαμε, μαζί με τον κυβερνητικό του εκεί εταίρο, θα ήταν ακόμα μια φιέστα, ευκαιρία για να επιτεθεί στη χώρα μας. Το έκανε με το παραπάνω. Τους έδωσε τη χαρά στους Τούρκους εκεί που θέλανε. Μην εξοπλίζετε τα νησιά στην Ελλάδα. Δεν αστειεύομαι. Νέες απειλές, ξεκάθαρες. Η πρώτη είναι προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βλέπω ξεκάθαρα που γράφει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός κάνει τουρισμό στα νησιά και πως αυτό πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό είναι το πρώτο χτύπημα του... Το άλλο δεν δίσασε να κάνει και αναφορά στην μικρασιατική καταστροφή, καλώντας την Ελλάδα να έρθει, λέει, στα συγκαλά της και να μείνει η χώρα μας μακριά από ενέργειες που θα την κάνουν να μετανιώσει και να απογοητευτεί, όπως έκανε πριν από έναν αιώνα. Έχουμε ακριβώς την ημερομηνία ορόσημο φέτος, έτσι. Λέει εδώ ο Ερντογάν πριν από λίγο. Αν αυτά τα λέει για το εσωτερικό, ένα αδιανόητο κρεσέντο απειλών. Έχει ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει πλέον. Μάλιστα. Στο πεδίο, Φίλιππα. Μάλιστα. Και αν έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις πλέον, κάθε ανά 30 λεπτά, ανά μία ώρα, σε λίγο δεν θέλω να πω τι μπορεί να συμβεί. Τρομάζουν πάντως. Όλοι είναι σε επιφυλακή. Όλοι. Όλοι είναι σε επιφυλακή. Και θα δούμε τώρα εάν θα δοθούν άδειες διακοπών στους άνδρες των ένοπλων δυνάμεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί θα που δούμε. Να ανοίξεις. Εάν ακούσουμε ότι έχουν φύλλα πορείας. Ανακαλούνται. Και ότι ανακαλούνται όλες οι άδειες για τις διακοπές των ανθρώπων ένοπλης δυνάμεις. Αυτό θα σημαίνει πολλά. Αυτό θα σημαίνει πολλά. Για να δούμε. Δεν το προεξοφλούμε, αλλά είναι πολύ πιθανόν, έτσι.